Η εύρυθμη λειτουργία των απογειατρίων και στα Τρίκαλα εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Ο κόσμος τα έχει στο νοσοκομείο και στα ιδιωτικά ιατρία, όπου είναι υποχρεωμένος να πληρώνει από την τσέπη του για να βρει την υγειά του. Η εικόνα στα απογειατρία λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό μόνο ικανοποιητική δεν είναι. Βρισκόμαστε στην φάση που προσπαθεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ασφάλισης Εργασίας να στήσουν το καινούριο δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας, το γνωστό πλέον παιδί. Οι περισσότεροι γιατροί επέλεξαν να αυτοαπολυθούν και πολύ λίγοι γιατροί επέλεξαν να γίνουν γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και να κλείσουν το ιατρείο τους. Υπήρχε η δέσμευση από τα Υπουργεία, από την πολιτική ηγεσία, ότι με πολύ γρήγορα βήματα θα υπάρξει η πρόσληψη του ικανού και αναγκαίου ιατρικού προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, τους είχαμε προειδοποιήσει ότι χωρίς σοβαρό σχεδιασμό δεν μπορεί να γίνει μια μεταρρύθμιση που ανατρέπει άρδιν όλα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα.